Υπεραξία. Και βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να μιλήσουμε για την υπεραξία, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώην Υπουργό Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επικεφαλής στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Ευκλήδη, γεια σου. Ελπίζω να με βλέπεις και να με ακούς. Καλησπέρα. Δεν σε βλέπω, αλλά σε ακούω. Α, χάνεις. Εγώ σε ακούω και σε βλέπω. Μια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει, για να εξηγήσουμε λίγο και στους ακροατές και τηλεθεατές. Τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά στα οικονομικά της χώρας καταρχήν, δηλαδή πού πάμε, όπως βλέπεις τα πράγματα από τις εξαγγελίες. Το σακούλι μας δηλαδή. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε προβλέψεις. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει το καθαρά υγειονομικό σκέλος της κρίσης. Ξέρουμε όμως ότι κλείνουν επιχειρήσεις, γίνονται απολύσεις, ο κόσμος είναι στα σπίτια του. Και άρα ότι θα έχουμε μια μεγάλη ύφεση δεν το συζητάμε για το 2020. Το πιο ενδιαφέρον από οικονομική τεχνική σκοπιά είναι τι θα γίνει το 2021 και άρα πόσο γρήγορα θα φύγουμε από αυτή την κρίση, πόσο γρήγορη θα είναι η ανάκαμψη. Και εκεί είναι που χρειάζεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και στο τεχνικό επίπεδο τι μέτρα έπρεπε να κάνει το Eurogroup που ακόμα δεν έχει αποφασίσει σήμερα συζητάει, τι μέτρα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, τι πρέπει να πετύσουν οι πολίτες. Αυτό είναι, έχουμε και καιρό και για αναστοχασμό και για σκέψη και συζητήσεις που πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Θα μας μιλήσει άρα, ο Παπαδημούλης μετά, ο Δημήτρης, και θα μας δώσει εικόνα και για τα ευρωπαϊκά και για το Eurogroup, γιατί έχουμε πληροφορία και έχουμε και κινητικότητα και θα ενημερώσουμε τους φίλους του Κόκκινου και της Αυγής επί του συγκεκριμένου. Όμως υπάρχει μία αίσθηση, θα πάω σε απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, αν ήταν η αριστερά στην κυβέρνηση, ποια θα ήταν η λογική, γιατί είχαμε μια κουβέντα στο σπίτι με την αγαπημένη μου στο κομμάτι αυτό, ποια θα ήταν η λογική της ενίσχυσης της κοινωνίας. Βλέπουμε σήμερα μια πολιτική ενίσχυσης επί το πλείστον των επιχειρήσεων και κάτι λιγότερο για τους εργαζόμενους και νομίζω και όχι και σε απόλυτο βαθμό για όλους τους εργαζόμενους. Και υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο, τι γίνεται με τους ανθρώπους που είναι τοξικοεξαρτημένοι, τι γίνεται με τους Ρωμά, τι γίνεται με τους φτωχούς, τι γίνεται με τους ανέργους που δεν έχουν χαρτιά αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να ζήσουν. Με αυτούς τι γίνεται. Νομίζω ότι το στίγμα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το δείξαμε και επί το μνημόνιο, όπου μαζί με τον Ανδρέα Ξανθό και τον Παύλο Πολάκη και με τον Χουλιαράκη συζητήσαμε και ήταν προτεραιότητα για μας οι δαπάνες για την υγεία. Θα θυμάστε όχι μόνο τους ανασφάλιστους που γίνανε ανασφαλισμένους, αλλά και τις προσλήψεις στους γιατρούς. Δώσαμε το στίγμα και βγαίνοντας από το μνημόνιο ότι ό,τι ελαφρύνσεις, ό,τι δημοσιονομικό χώρο θα είναι 50% για τη μείωση των φόρων και για τις συνταξιοδοτικές εισφορές και 50% για τις δαπάνες για την υγεία και την παιδεία. Μάλιστα, το Υπουργείο Υγείας κατάφερε επί μνημονίου να αυξήσει το ποσοστό του ΑΕΠ, δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, πολύ μακριά πια ακόμα, αλλά είχαμε ένα τετραετές σχέδιο πώς θα φτάσουμε σε αυτό. Άρα, ότι το ένα που μπορούμε να κρατήσουν αυτοί που μας ακούνε και μας βλέπουν ήταν ότι η προτεραιότητα μας ήταν και οι δαπάνες, ήταν και το κοινωνικό κράτος, ήταν να μην απαξιώσουμε τον κόσμο που δουλεύει στο δημόσιο τομέα. Ξέρετε, ξέρεις Κώστα, δεν είναι μόνο χρηματικό αυτό το πράγμα. Όταν για 20 και 30 χρόνια λες ότι είναι ιδιωτικό είναι καλό, ό,τι είναι δημόσιο δεν είναι καλό. Αυτή η απαξίωση το αισθάνονται και άνθρωποι που δουλεύουν στο δημόσιο τομέα και στην υγεία. Ότι ο κόσμος, οι πρόχοντες, να το πω έτσι, δεν τους αξιολογούν θετικά. Και δεν αισθάνονται ότι είναι κοινωνική λειτουργή πολλές φορές όταν έχει απαξιωθεί. Άρα το πρώτο πράγμα που θα συνέχιζε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η στήριξη του κοινωνικού κράτους. Το δεύτερο είναι που φάνηκε ήδη από την αναπτυξιακή μας στρατηγική που καταστρώσαμε το 2018, είναι ότι για μας η ανάπτυξη έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και τον εργαζόμενο. Δηλαδή δεν έχουμε ένα κουτάκι
που λέει ανάπτυξη, που είναι εδώ, που είναι οι επιχειρήσεις, που είναι οι μεγάλες επενδύσεις, οι άμεσες ξένες επενδύσεις και ένα κουτάκι κοινωνικής πολιτικής που κάπου θα το μοιράσουμε ό,τι από την ανάπτυξη που θα έχουμε. Έχουμε ένα κουτάκι που είναι η ανάπτυξη που βασίζεται στους εργαζόμενους. Αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Αυτό ήταν το growth strategy μας, η στρατηγική ανάπτυξης που παρουσιάσαμε στον ελληνικό λαό. Τώρα όμως με την κρίση, αυτό που λέγαμε ότι η ανάπτυξη πρέπει να έχει στο επίκεντρο τον κόσμο της εργασίας, γίνεται ακόμα πιο σημαντικό. Δηλαδή, πραγματικά η κυβέρνηση κάνει πολύ λίγο, πολύ αργά για αυτά τα θέματα. Και αυτό θα το πληρώσουμε, γιατί ό,τι δεν ξοδέψεις τώρα, θα το ξοδέψεις αργότερα και με χειρότερους όρους. Καλύτερα να είχε κάνει αυτό που είχαμε πει. Και είχαμε πει και αυτό που ρωτάς, Κώστα. Είχαμε πει όχι μόνο να πληρώνουμε όλο το μισθό των εργαζομένων, αλλά είχαμε πει να υπάρχει και κοινωνική μέρημνα για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ξοδέψουν αν χρειαστεί να πάνε σε καραντίνα ή έχουν έκτακτες ανάγκες. Το έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Η θέση μας δηλαδή είναι εμάς όλος ο μισθός των εργαζομένων. Ναι. Όλος ο μισθός των εργαζομένων. Για το δεύτερο σκέλος, έχουμε πλήρη κατανόηση ότι αν πούμε στον Κώστα και στον Ευκλήδη πηγαίνετε 15 μέρες καραντίνα, εμείς μπορούμε να δώσουμε 200 ευρώ να πάρουμε από το σούπερ μάρκετ πράγματα για δύο. Είναι πολλοί κόσμος που δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Με αυτούς τι θα γίνεται. Και αυτό έχουμε θα είχαμε μεγαλύτερη μέρημνα. Και ακόμα και για τις επιχειρήσεις, Κώστα, που υπονόησες ότι κάνει πολλά για τις επιχειρήσεις. Όχι για όλες. Για τις μεγάλες βλέπω εγώ. Δεν βλέπω για τους μικρομεσαίους ιδιαίτερα. Επιμένω. Δεν βλέπω για τους μεγάλους βλέπω. Δεν βλέπω για τους μικρομεσαίους, για τους μικρούς δηλαδή, για την, αυτοί που λένε συχνά πυκνά ήραχο κοκαλιά. Για τις επιχειρήσεις έχει κάνει αρκετά. Δεν έχει κάνει. Και εδώ υπάρχει μια διαφορά. Τι κάνεις σε μια κρίση? Τους δίνεις δάνεια, τους δίνεις κάποιες διευκολύνσεις να πληρώσουν το ΦΠΑ αργότερα ή κάποιες άλλες υποχρεώσεις που έχουν αργότερα ή τους δίνεις ζεστό χρήμα. Το πρόβλημα να τους δώσεις δανειοδότηση, να τους δώσεις κάποιες διευκολύνσεις και αυτά να συσσωρεύονται οι πληρωμές στο μέλλον, είναι όταν θα φύγεις από την κρίση, αυτό θα είναι σαν άγκαιρα στην κρίση, θα σε τραβάει πίσω. Δεν θα σε επιτρέπει να μπορείς να εκτιναχθείς γρήγορα από αυτή την κρίση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό που συζητάτε σήμερα στο Eurogroup, να δούμε πόσο αισιόδοξοι μπορούν να είμαστε, αλλά και στην ελληνική οικονομία, ότι πρέπει να κάνεις ένεση ζεστό χρήμα. Να έχει ο κόσμος το μισθό, να έχει τα επιδόματα, να μην μείνει κανένας πίσω, γιατί όταν θα τελειώσει το καθαρό υγειονομικό κομμάτι, να μπορεί ο κόσμος και να δαπανά και να κάνει προσλήψεις σε προσωπικό. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Να ρωτήσω κάτι τώρα στον καθηγητή. Ρωτάω και ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι σαν όλους τους άλλους, δεν τα πιάνουμε κιόλα. Αυτό το σακούλι των χρημάτων μπορεί να έχει ένα κράτος ή ακόμα τα κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι αστήρευτο? Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό? Λέω, ο Αδαΐς ρωτά, αυτό το σακούλι, αυτό το που έχει ένα κράτος ή ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι αστήρευτο? Μέχρι πόσο μπορεί να δίνει και κάποια στιγμή τι θα δώσει, θα ρωτήσει κάποιος. Νομίζω ότι στη δική μας περίπτωση, ξέρεις Κώστα, η Ελλάδα έχει περάσει 4 μεγάλες χρεοκοπίες. Από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι το 1930, τη μεγάλη ύφεση που είχαμε μια άλλη χρεοκοπία, και μέχρι το 2008. Σε καμία από αυτή την περίπτωση οι προύχοντες τότε δεν μας είχαν ετοιμάσει να έχουμε αυτό που λες εσύ, σακούλι, που τώρα λέμε μαξιλάρι. Ποτέ δεν είχε προστατεύσει μια ελληνική κυβέρνηση την επόμενη κυβέρνηση. Τώρα μπορούμε να ξοδέψουμε. Μπορούμε να ξοδέψουμε και άμα δημιουργηθούν αυτό που υπονοείς εσύ, χρηματοοικονομικές ανάγκες, και σε 6 μήνες υπάρχει μια αναταραχή στις αγορές και δεν μπορείς και έχεις πολύ ψηλά σπρέτ και είναι πολύ δύσκολο να δανειστείς, έχεις το μαξιλάρι που μπορεί να πληρώσει τους δανειστές μέχρι να καλμάρουν αυτές οι αγορές. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν το ξοδέψεις αυτό, οι ανάγκες θα είναι ακόμα περισσότερες στο μέλλον. Ακόμα και με καθαρά οικονομικό και να μην είχες το μαξιλάρι. Γιατί αν δεν ξοδέψεις τώρα θα έχουμε τεράστια ανεργία,
τεράστια προβλήματα κοινωνικά που κάτι θα πρέπει να γίνει. Να ρωτήσω κάτι, Ευκλήδη. Θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος ότι αυτή η πολιτική τόσο της Ελλάδας ή της δεξιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση φωτογραφίζει και μια ταξικότητα στην αντίληψη ή είναι μια τεχνική διαφορετική από αυτή που έχεις εσύ στο μυαλό σου ή άλλοι άνθρωποι της οικονομίας ή διανοητές της αριστεράς? Λίγα πράγματα είναι καθαρά τεχνικά. Ίσως στο πεδίο που είναι ο Ανδρέας ο Ψαρχός είναι περισσότερα, αλλά και εκεί υπάρχει μεγάλη κοινωνική διάσταση. Είναι προφανές ότι γιατί η Γερμανία αυτή τη στιγμή λέει να μην έχουμε ένα ομόλογο ευρωπαϊκό, δηλαδή να μην έχουμε μια αμοιβαιοποίηση του χρέους. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό αλλάζει την ατζέντα. Ήδη φοβούνται ότι έχει αλλάξει η ατζέντα. Πρόσεξε τη διαφορά το 2009 με το 2020. Το 2009 μας λέγανε εμάς του Νότου ότι είμαστε γουρουνάκια, τα πήγαν να θυμάστε, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Ιταλία και η Ελλάδα, και δεν μπορούμε να ξοδεύουμε και δεν μπορούμε να έχουμε λίματα και οι κανόνες είναι κανόνες και πρέπει να συνεχίσουμε τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Τώρα εν μέρη πάνε πίσω, γιατί τώρα θα χτυπηθούν οι δικές τους οικονομίες, η οικονομία της Ολλανδίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, και άρα αλλάζουν ρότα, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν να αλλάξουν και τελείως ρότα, γιατί άλλο μια οικονομία όπου το δημόσιο σύστημα υγείας είναι στο επίκεντρο, που δαπανάς αυτό, που το αγαπάς αυτό, που λες ότι το δημόσιο είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος, και άλλο η παλιά ρότα ότι πρέπει να κάνουμε και λίγο ΣΔΙΣ και λίγο ιδιωτικοποίηση και έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς και δεν το χρειαζόμαστε τώρα και γιατί να μην πει ο ιδιωτικός τομέας που δεν είναι. Mm-hmm. Είναι ένας άλλος κόσμος. Και αυτό μας δίνει και μια γέφυρα τι πρέπει ο κόσμος να σκέφτεται τώρα και τι πρέπει να απαιτήσει όταν με το καλό έχουμε τελειώσει με την κοινωνική. Να ρωτήσω κάτι άλλο πριν πάω σε ένα ιδεολογικό ερώτημα προς το τέλος. Το έθεσα και στην αρχή. Και εδώ ο Σωτήρης από την Καβάλα το ξαναθέτει και νομίζω σωστά. Δεν έχει ακουστεί λέξη για τους μη επιδοτούμενους ανέργους, για αυτούς που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Για τους ανθρώπους που είπα εγώ που είναι στο κάτω από το όριο της φτώχειας, που υπάρχουν ακόμα, που με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ αυτοί οι άνθρωποι πέραν κάτι, κάπως μπορούσαν να κρατηθούν στα χέρια τους. Ήταν μια άλλη πολιτική. Με αυτούς στην προκειμένη περίπτωση, πώς καλύπτονται? Θα έχεις προσέξει, Κώστα, και ο Σωτήρης Σωτηριάδης, ναι. Παρακολουθεί, ο Σωτήρης που μας παρακολουθεί, ότι από την πρώτη στιγμή και από τις ανακοινώσεις του Αλέξη, του Τσίπρα και του κόμματος και οι τρεις τομεάρχες, εγώ, ο Νίκος ο Παπάς, η Έφη Αξιόγλου, σε σχεδόν κάθε ανακοίνωση αναφερόμαστε σε αυτό και λέμε ότι τώρα, εκτός ότι είμαστε ενάντια να δίνουμε μόνο 533 ευρώ στους εργαζόμενους που θα χάσουν τη δουλειά τους, εκτός ότι είμαστε ενάντια στα εργασιακά που συζήτησες εχθές με την Έφη Αξιόγλου, που πάλι σήμερα χειροτέρεψε η κατάσταση με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εργασίας, του κ. Βρούτσι, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και κοινωνικό μέρισμα για αυτούς τους ανθρώπους που, όπως λες, ή είναι μη εργαζόμενοι ή είναι άνεργοι που δεν έχουν επίδομα ανεργίας, ή είναι και η πρώτη ερώτηση που δεν σου απάντησε και πάρα πολύ καλά, που μου είπες και για τις περιφεροποιημένες άλλες ομάδες. Είτε αυτοί είναι μετανάστες, είτε αυτοί είναι Ρωμά, είτε αυτοί είναι άστεγοι. Δηλαδή όλα αυτά τα προβλήματα τώρα χρειάζονται μια συνολική αντιμετώπιση. Και νομίζω ότι οι ανακοινώσεις που έχουν βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά έχουν προσπαθήσει να σπρώξουν την κυβέρνηση. Εντάξει, σε αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, υπάρχει ένα ζήτημα τώρα που περνάνε αυτές οι ανακοινώσεις. Γι' αυτό τα κοινωνικά δίκτυα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου, και τα μέσα του κόμματος και η Αυγή και το Κόκκινο να είναι το βασικό εργαλείο. Ναι, και να πάει η φωνή αυτή παντού. Και επί τη ευκαιρία θέλω να πω ότι οι ακροατές και φίλοι που ακούν να μπουν στη διαδικασία στήριξης της Αυγής μέσα από την ηλεκτρονική της έκδοση. Μπορούμε να το αντέξουμε αυτό, γιατί θα μας λείψει η Αυγή αν δεν την έχουμε, θα μας λείψει και το ραδιόφωνο αν δεν το έχουμε. Επιμένω σε αυτό, το πιστεύω πάρα πολύ. Επιμένω, έρχομαι στο τελευταίο ερώτημα, ιδεολογικό. Έχω την άποψη, Ευκλήδη, ότι η αριστερά είναι ηθικά δικαιωμένη και απόλυτα επίκαιρη σε αυτή την τεράστια παγκόσμια κρίση.
Δεν μου λέει τίποτα όμως ότι η αριστερά θα νικήσει από αυτή την κρίση, διότι οι μηχανισμοί είναι δικοί τους, δεν είναι δικοί μας. Και εδώ είναι το μεγάλο φιλοσοφικό και πολιτικό ερώτημα της επόμενης μέρας. Τι κάνουμε δηλαδή. Δεν θα πω το παλιό, το τι να κάνουμε, υπάρχει σχετικό βιβλίο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ας κάνουμε μια σύγκριση με την κρίση του 2008-2009, που για τον πρώτο χρόνο ήταν όλοι εναντίον των τραπεζών και των τραπεζιτών. Όλοι λέγανε ότι αυτοί μας φέραν την κρίση και κανένας δεν έχει πάει φυλακή, ότι δεν έχουν αλλάξει τις δραστηριότητες τους. Θυμάσαι το κίνημα για το 1%, βέβαια, ότι είμαστε το 1% και άλλοι 99%. Και αυτό έζησε με τον χρόνο. Δηλαδή και είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην σβήσει και αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος που μας ακούει, και γι' αυτό έχει τεράστια σημασία οι πρωτοβουλίες που παίρνονται και από την Αυγή και από το Κόκκινο και από τα μέσα της αριστεράς, να γίνει μια σημαντική συζήτηση τι θα θέλουν, τι θα είναι η ατζέντα της επόμενης μέρας. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε από την υγεία και το δημόσιο και την αξία του δημοσίου. Γιατί μόνο σε αυτή την κρίση αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης στην Ευδαιμονία, τι είναι η καλή ζωή τελικά. Και ξέρουμε τώρα ότι χωρίς υγεία, και χωρίς υγεία όπως το εξήγησε πολύ καλά ο Ανδρέας ο Ξανθός στην προηγούμενη συζήτησή σας, που έχει και το πρωτοβάθμιο κομμάτι, που έχει και τα τόμη, που έχει και τα κέντρα υγείας, που έχει τη βοήθεια στο σπίτι, αυτό νομίζω πρέπει να είναι ένα προπύργιο της αριστεράς, που λέει ότι ο δημόσιος τομέας μπορεί να είναι μέρος της λύσης, πρέπει να είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και αυτό που ισχύει για την υγεία ισχύει και για άλλους τομείς. Βέβαια έχουμε και πολλά άλλα να κάνουμε, γιατί πρέπει να μιλήσουμε πάλι για τη σημασία των εργαζομένων ως το επίκεντρο μιας αναπτυξιακής πολιτικής, όχι ως κοινωνική πολιτική που το παίρνουν οι πιο φτωχοί, αλλά ως μέρος μιας στρατηγικής που αξιολογεί θετικά τη συμμετοχή των εργαζομένων, και άρα η μισθή δεν είναι μόνο ένα κόστος, είναι κάτι που οδηγεί την οικονομία στην ανάπτυξη και στην πιο δίκαιη ανάπτυξη. Και βεβαίως όλα τα άλλα ζητήματα που τώρα έχουν πάει στην πάντα με την πράσινη ανάπτυξη, που χρειάζεται να το συζητήσουμε σε βάθος και τι σημαίνει αυτό. Και τέλος, το ιδεολογικό σου ζήτημα έχει και σχέση με τις συμμαχίες. Πόσο θα μπορέσει να υπάρχει ρήγμα μέσα στη σοσιαλδημοκρατία για να αναθεωρήσουν κάποιες απόψεις που είχαν, που είχε πάει πολύ κοντά στη κεντροδεξιά και στον νεοφιλελευθερισμό. Αυτό το πιστεύω εγώ, Ευκλήδη. Εγώ το έχουμε κουβεντιάσει κιόλας, το λέω συνέχεια, ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία η αριστερά να κάνει αυτό που λέμε ρήγματα. Δεν θεωρούμε δεδομένους στους συμμάχους, αλλά να δημιουργήσουμε ρήγματα στις άλλες πολιτικές δυνάμεις και να δημιουργηθεί μια νέα προοδευτική πλειοψηφία και σε κοινοβουλευτικό, αλλά και σε ενώ και ευρωπαϊκό κοινοβουλευτικό επίπεδο, τέτοια που θα είναι ο βασικός πυλώνας αλλαγής, κοινωνικής πολιτικής αλλαγής στην Ευρώπη. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Δεν είναι απειριόρι δηλαδή. Ως ευρωβουλευτής έχεις και προνομιακή πρόσβαση και δυνατότητα να μας βοηθήσει αυτό με τους άλλους ευρωβουλευτές. Δηλαδή, νομίζω σε αυτή την κατάσταση που είμαστε, νομίζω και το υγειονομικό κομμάτι, και το οικονομικό, και το περιβαλλοντολογικό, και το δικαιωματικό, είναι μια γκάμα θεμάτων που μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη συμμαχία, και νομίζω οι ευρωβουλευτές μας πρέπει να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Το λέω για τους ακροατές του ραδιοφώνου. Ευκλήδη, να είσαι καλά, καλό βράδυ, μείνε μαζί μας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.